Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Και συνεχίζουμε την περιδιάβασή μας με το κόκκινο ποδήλατο στο γραφικό χωριό της Βαβατσινιάς. Πέραν από τα γνωστά εστιατόρια που υπάρχουν στο χωριό και αποτελούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών, οι λιγοστοί κάτοικοι του χωριού ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Κύριε Βάσο, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Ωραίο το χωριό. Ναι. Για πείτε μου, εδώ με τι ασχολείστε? Ασχολείστε πολύ με τις ελιές, έτσι δεν είναι? Ασχολούμαστε με τις ελιές. Δύο άτομα ασχολούνται με το επαγγελματικά, οι άλλοι είναι ερασιτεχνικά. Μάλιστα. Όπως βλέπετε, είναι βουνά, δεν έχουμε γη. Δεν είναι εύκολο. Ποιοι είναι αυτοί που ασχολούνται με τις ελιές, λοιπόν? Εγώ και ο κοινοτάρχης. Α, μάλιστα. Ο Ανδρέας Γαβρίλ. Και έχει και πατέρα, έχω μάθει, έτσι δεν είναι? Ναι. Θα πάω να τον βρω, γιατί έχω μάθει ότι έχει κάνει ωραία δουλειά με. Πώς το λένε, πάνω στο βουνό? Ισοπεδώσεις, πάνω στο βουνό. Ναι. Και πόσα χρόνια είναι αυτές οι ελιές? Φυτέψαμε πριν 15-20 χρόνια, φυτέψαμε νέες φυτίες. Αλλά ναι, υπάρχουν και φυτίες παλιές, 500 χρονών, 600, έτσι. Μάλιστα. Ναι. Και τι ποικιλίες έχετε? Οι παλιές είναι κυπριακές. Ωραίες ελιές. Ναι, είναι πολύ ωραίες, γευσάτες. Και οι καινούργιες? Οι καινούργιες είναι. Φέραμε τις από την Ελλάδα. Κοροναίκες. Κοροναίκες, πικουάλε, μαντζαλίνο. Τέλεια. Καλαμών. Λοιπόν, θα πάρω το ποδηλατό μου, θα πάω να βρω τον κύριο Μιχάλη. Ναι. Από ό,τι κατάλαβα, μαζεύει τώρα ελιές, έτσι δεν είναι? Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται? Καλά. Καλά. Τι κάνετε, μαζεύετε ελιές? Μαζεύουμε ελιές. Τώρα μαζεύεις με το χέρι τις υπόλοιπες που μένουν από το μηχάνημα, ναι. Ναι, δεν μπορεί να μείνουν ελιές. Ωραία. Εδώ πώς τη λένε την περιοχή? Εδώ είναι η τοποθεσία Αγία Μαρίνα. Κάτω από τη Βαβατσινιά, ε? Ναι, κάτω από τη Βαβατσινιά. Με το ποδήλατο ήρθα να δω τις ελιές. Αυτές είναι κυπριακές ελιές? Αυτές είναι κυπριακές. Ναι, είναι η ράτσα, αυτή η ποικιλία είναι η ποικιλία του Λιθροδόντα, έτσι λέγεται. Μάλιστα. Χαρά στο κουράγιο σας πάντως, γιατί δεν είναι κάμπος, εδώ είναι βουνό και δεν είναι εύκολο. Είναι βουνό, αλλά τι θα κάνουμε, έχουμε δυσκολίες. Κάνουν ισοπεδώσεις με τα μηχανήματα, ναι. Στοιχίζουν πάρα πολλά για να τις κάνουμε, αλλά μας αρέσει, τι θα κάνουμε. Βγάζετε όμως καλό προϊόν, ε? Βγάζουμε πολύ ωραίο προϊόν, έχουμε ωραίο φκάρισμα νερό, δηλαδή αυτές τις ελιές τις μαζεύουμε, τις παίρνουμε στο σπίτι, ναι. Έχουμε διαλογία με τη μηχανή, διαλογία μας τις, ναι. Καθαρίζουμε, παίρνουμε αδρές, κόψιντρες, τις αδρές τις παίρνουμε, τις βάζουμε στα βαρέλια. Αυτές τις κάνετε με αλάτι? Με αλάτι. Μάλιστα. Με αλάτι. Πόσες μέρες περίπου βάζετε για να γίνουν? Παίρνουν τουλάχιστον δύο μήνες. Δύο μήνες. Κάθε 20 μέρες το βαρέλι το γυρούμε χαμέ. Φεύγουν τα ζουμιά. Και μετά και γίνονται σταφυρκιαστές, έτσι λέγονται. Ωραία, ε. Ναι. Αυτή πρέπει να είναι πολύ ωραία με ζιβάνα, ε. Και ζιβάνα, ντομάτα, ένα κουράκι. Αυτά είναι ωραία. Και μετά όταν τελειώσετε, τι συσκευάζετε? Μετά όταν τελειώσουμε. Έχουμε συσκευαστήριο, τις συσκευάζουμε, ναι. Στα μπουκάλια και τις στέλνουμε στο εξωτερικό. Α, κάνετε εξαγωγή δηλαδή? Βέβαια, κάνουμε εξαγωγή. Ωραία, μεγάλο επιχειρηματίας. Μπράβο, τέλεια. Πώς πήγε φέτος η εισοδιά? Αναλόγως από τους άλλους, είμαστε πολλά καλοί εμείς. Ναι. Πολλά καλοί. Άντε. Ναι, είμαστε με τους καλούς. Θα σας αφήσω να μαζέψεις λοιπόν και πάω να μαγειρέψω. Καλά, καλά θα κάνετε. Άντε, καλό φαγητό. Καλά και καλό κουράγιο, ε. Ευχαριστώ επίσης. Άντε, γεια. Γεια, ευχαριστώ, καλό. Άλλη μία μέρα εδώ στην όμορφη Βαβατσινιά. Και σήμερα έχω τη χαρά
να είμαι μαζί με τον κύριο Ανδρέα, ο οποίος είναι ο κοινοτάρης εδώ. Ο Μουχτάρης που λένε. Ναι. Τι γίνεται. Χάρηκα. Καλά, δόξα σε Θεός. Μια χαρά όλα. Είμαστε στο χειμώνα μας. Ωραία είναι. Εντάξει, ωραία. Δεν γίνεται όλο με κοντομάνικα να είμαστε εδώ και με τα τζάκια και τις ζέστες. Εντάξει. Οι σαλάτες σας αρέσουν, ναι. Πολύ. Ε? Πολύ. Λοιπόν, θα φτιάξουμε μια πολύ εύκολη λοιπόν, σαλάτα μαζί με τον Ανδρέα. Μου επιτρέπεις τον Ενικό, έτσι. Σίγουρα. Είσαι νεότατος. Ναι. Θα φτιάξουμε μια πάρα πολύ ωραία σαλάτα με λάχανο, καρότο και φινόκιο και θα φτιάξουμε και μια πολύ ωραία σάλτσα. Την οποία θα ξεκινήσουμε από τη σάλτσα για να τη βάλουμε στον πόλετ, ώστε να ανακατευτούν όλα μας τα υλικά. Εντάξει. Εγώ θα είμαι βοηθός. Βοηθός και πολύ καλός μου φαίνεται πως θα είσαι. Πάμε λοιπόν και θα βάλουμε τώρα μέσα εδώ 8 κουταλιές ελαιόλαδο. Εδώ, μέσα στο μπολ. Μία, δύο. Σ' αρέσει να μαγειρεύεις? Λίγο, γιατί δεν με αφήνει η γυναίκα μου, γιατί οπότε ανακατευτώ στην κουζίνα. Όχι, τι τα κάνεις χαλιά. Πολύ. Α, μάλιστα, εντάξει. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Σε μένα, κουνέλι. Κουνέλι, ε. Τηγανιτό με το λεμόνι. Α, αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, έχουμε βάλει 8 κουταλιές ελαιόλαδο. Θα βάλουμε 2 κουταλιές μέσα μουστάρδα. Εδώ. Και θα βάλουμε και 2 κουταλιές μέλι. Εντάξει. Και για να έρθει να λιώσει ωραία το μέλι, θα ζεστάνουμε. Τώρα θα δεις, θα ζεστάνουμε λίγο νεράκι. Μία. Δύο. Είδες τι ωραία που πέφτει το μέλι. Ξέρεις γιατί? Γιατί έβαλα στο κουτάλι πρώτα το λάδι. Και έτσι δεν μένει. Αυτό είναι ένα κόλπο. Μάθαμε να το κάνετε. Μυστικό. Βέβαια, να το κάνετε στο σπίτι. Αυτό λοιπόν ήταν το μέλι. Και για να λιώσει ωραία το μέλι, χρειαζόμαστε ένα σφινάκι. Ζεστό νερό. Το σφινάκι το είχα κάπου εδώ. Να το. Θα βάλουμε λοιπόν λίγο ζεστό νερό να το ζεστάνουμε. Εδώ και μετά, μόλις ζεσταθεί, θα το βάλουμε μέσα. Ναι. Λοιπόν, βάζουμε το νερό μας και θα μου δώσεις ένα σύρμα από εκεί για να αρχίσουμε να ανακατεύουμε. Ωραία. Λοιπόν, έλα, για να σε δω. Για να δούμε εδώ κοινοτάρχη μας πώς θα πάει. Μια χαρά. Θα βάλουμε λίγο αλάτι. Θα βάλουμε λίγο φρισκοτριμμένο πιπέρι. Ωραία. Ωραία. Και θα στύψουμε και, έχω ένα πιρουνάκι εδώ, θα στύψουμε και λίγο λεμόνι μέσα. Ανακάτευε, ανακάτευε. Όση ώρα στύβω εγώ το λεμόνι, εσύ ανακατεύεις και κοίτα τι ωραία σαλτσούλα έγινε. Αυτά τα λεμόνια έχουν πολύ ζουμί και νομίζω ότι μισό λεμόνι θα με φτάσει για αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε. Ωραία. Λοιπόν. Εδώ είμαστε έτοιμοι. Το αφήνουμε λοιπόν τώρα αυτό στην άκρη. Αλλάζουμε θέσεις για να πάρω εγώ το μαχαίρι μου και να αρχίζω να κόβω. Θα κόψω το λάχανο σε πολύ λεπτά κομμάτια, όπως και θα κόψω το φινόκιο. Μπορείτε να πάρετε είτε 2 πιο μικρά φινόκια, είτε ένα πιο μεγάλο. Εντάξει. Κοίτα πώς θα το κόψω έτσι. Θέλει όσο πιο λεπτά, τόσο πιο ωραία θα είναι και νόστιμη θα είναι η σαλάτα. Τώρα, εάν κάποια νοικοκυρά έχει και μηχάνημα, ξέρεις που το βάζεις μπζζ, ναι, και το κόβει, μπορείτε να το κάνετε εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, το κόψαμε αυτό, εντάξει. Ναι. Τώρα αυτό λοιπόν θα μπει εδώ που είναι η σάλτσα. Κόβετε λοιπόν το λάχανο. Θα πάμε τώρα να κόψουμε το φινόκιο και στη συνέχεια θα τρίψουμε το καρότο, εντάξει. Λοιπόν, θα σε βάλω τώρα εγώ να τρίψεις το καρότο, γιατί είμαι σίγουρος ότι είσαι καλός αυτό. Θα πάρεις τον τρίφτη, εδώ, και στο χοντρό του μέρος θα τρίψεις το καρότο χωρίς να τρίψεις το χέρι σου. Για να σε δω, θα το καταφέρεις. Εγώ ταυτόχρονα κόβω το φινόκιο σε 4 κομμάτια, γιατί είναι μεγάλο, και θα αρχίσω σιγά σιγά, Ανδρέα, να το ψιλοκόβω με το μαχαίρι. Κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Το χέρι σου πρόσεχε, Ανδρέα. Εντάξει, τελείωσε. Τελείωσες. Ναι. Τελείωσα κι εγώ. Λοιπόν, εγώ θα ρίξω μέσα το φινόκιο. Αυτό μπορεί να βγει εδώ. Δεν το θέλουμε προς το παρόν. Και εσύ θα μου ρίξεις το καρότο. Με το πιάτο, όπως είναι, ρίξ' το μέσα. Όλα. Μετά θα δεις όλα αυτά μαζί με τη σάλτσα που είναι κάτω-κάτω. Θα έρθουν και θα ανακατευτούν. Εδώ βάλε χεράκι στην κουζίνα, βάζουμε χεράκι. Δεν γίνεται χωρίς χέρι. Εδώ. Λοιπόν, λούτζα, αγαπημένη μου. Εντάξει, θα την κόψω εδώ σε 2-3 φέτες. Θα την κόψουμε σε μικρά
κομμάτια και θα τη βάλω στο τηγάνι. Για πες λοιπόν, εδώ στο χωριό έχετε κάποια γιορτή? Ναι, το χωριό γιορτάζει στις 15 Αυγούστου. Α, της Παναγίας δηλαδή, ναι, ναι. Μάλιστα, ωραία. Γίνεται μεγάλη γιορτή. Ναι. Και στην παραμονή και την μέρα της Παναγίας. Mm-hmm. Αυτή είναι η γιορτή μας, η μεγάλη γιορτή του χωριού. Ωραία πράγματα. Ναι. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε 2-3 κουταλιές ελαιόλαδο, έτσι ώστε να ζεστάνουμε τη λούτζα, να τη σοτάρουμε λίγο, ξέρεις, για να βγάλει τα αρώματά της, όχι τα υγρά της. Και θα βάλουμε και λίγη ωραία πάπρικα. Αγαπημένη, εδώ. Πάντως, αυτό που λέω είναι ότι σε όποιο χωριό κι αν πας, όπως και εδώ, βρίσκεις πάντα κάτι καλό. Έτσι δεν είναι. Πάντα βρίσκεις κάτι καλό και εγώ αυτό το καλό το μοιράζομαι πάντα. Έχω και το κινητό μου, παίρνω και φωτογραφίες και τα στέλνω. Έχω πρόγραμμα RED. Εντάξει, είναι και η μέρα που ήρθατε τώρα στο χωριό, έχει ομίχλη, έχουμε χειμώνα. Ναι, αλλά το σήμα φουλ όμως, έτσι. Εντάξει, είσαστε στα βουνά, έχει κεραίες εδώ πάνω. Πώς να μην πάρουν σήμα. Βρε, όπου έχω πάει παντού έχει σήμα. Λοιπόν, βάζουμε εδώ μέσα τη λούτζα μας, λίγο αλατάκι, λίγο έτσι, λίγο πιπεράκι, έλα να δεις. Και θα βάλω και λίγη πάπρικα. Αυτό. Και θα το ανακατέψω καλά. Τέλειο δεν είναι. Αυτό θα πάει μέσα. Και όπως ζεσταίνει, ρίχνω και τα αμύγδαλα μου. Να έρθουνε. Θα πάνε πάνω από τη σαλάτα και θα γίνει, ξέρεις, ωραία τραγανή. Το έχεις το ανακάτεμα ή όχι? Όχι. Όχι, Θα μου φύγω. Θα το κάνω εγώ λοιπόν αυτό. Είμαι σίγουρος όμως ότι έχεις το ανακάτεμα, που σημαίνει ότι μπορείς να πάρεις εδώ δύο πιρούνες και να μου ανακατέψεις από κάτω προς τα πάνω απαλά τη σαλάτα. Για να σε δω πώς θα το κάνεις. Αυτό θα μιλώνω εδώ τη φωτιά, θα είναι έτοιμο και θα κόψουμε και φρέσκο κρεμμυδάκι μαζί με το πράσινό του, το οποίο θα μας δώσει πολύ ωραία γεύση και θα το προσθέσουμε και αυτό στη σαλάτα την ώρα που το ανακατεύει ο Ανδρέας. Ψιλοκόβω λοιπόν εδώ το κρεμμυδάκι μου. Το βάζω. Τι ωραία που γίνεται η σαλάτα μας. Μύρισε. Μύρισε. Το κρεμμύδι. Και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε και τη λούτζα μαζί με το αμύγδαλο. Ανακάτεψε το καλά. Για να δω. Να δοκιμάσουμε. Τι λες? Δοκίμασε να μου πεις. Για να δω. Πάρε, μην τρέπεσαι. Πολύ ωραία. Σίγουρα. Σ' αρέσει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα πάρω το κόκκινο ποδήλατο και θα συνεχίσω μερικές βόλτες στο χωριό και θα πάω να μαγειρέψω και με μια κυρία κάτι πολύ νόστιμο και μου φαίνεται ότι είναι και γλυκό. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Η διάβαση εδώ στο χωριό στη Βατσινιά συνεχίζεται και είμαι σε μια πάρα πολύ ωραία ταβέρνα η οποία ονομάζεται Βαβατσινιά. Η ταβέρνα Βαβατσινιά λοιπόν του Τάκη, ο οποίος αν δεν απατώμε πρέπει να είναι ο μπαμπάς, σωστά? Ναι. Και μαζί μου είναι η Παναγιώτα η Χρήστου, που είναι η κόρη εδώ της οικογένειας, η οποία έχει σπουδάσει, έχει μαγειρέψει, έχει πάρει επένους, τα πάντα. Τι κάνεις? Μια χαρά. Καλά. Καλά σας βρήκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Πώς αποφάσισες να γίνεις μαγείρισα? Αποφάσισα να γίνω μαγείρισα λόγω της οικογενειακής επιχείρησης. Mm-hmm. Και έτσι πήγα και σπούδασα
τη δουλειά μας, δηλαδή σπούδασα μάγειρας. Ωραία. Και μου αρέσει να εξασκώ το επάγγελμα. Αυτό λοιπόν που πολλά χρόνια εδώ ο μπαμπάς και η μαμά το κάνανε ερασιτεχνικά, αλλά πάρα πολύ καλά, γιατί έχω ακούσει για την ταβέρνα, είναι εξακουστή και όλος ο κόσμος έρχεται και τρώει εδώ. Εσύ το έκανες επάγγελμα και έτσι τώρα είσαι εδώ και τους βοηθάς, σωστά. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μακάρι και άλλοι νέοι να κάνουν όχι συγκεκριμένη δουλειά και άλλες δουλειές, να βοηθάνε τους γονείς, αρκεί να αγαπάνε αυτό που κάνουν. Γιατί μαγειρική πρέπει να αγαπάς. Αν δεν αγαπάς, το ξέρεις, την ίδια δουλειά κάνουμε, δεν την κάνεις καλά. Τι θα μας φτιάξεις σήμερα? Θα φτιάξουμε ζαμπούσες. Για ξαναπες το. Ζαμπούσες. 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 Περιπέζεις με. Ζαμπούσες. 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 Έλα, μέχρι τώρα θα το καταφέρω. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε ζαμπούσες. Το είπα καλύτερα. Εντάξει. Το οποίο είναι γλυκό. Είναι γλυκό, το οποίο είναι και νηστίσιμο. Το κάναν στις νηστείες, από ό,τι κατάλαβα. Πήγα και την κουζίνα μέσα και μου τα είπε λίγο η μαμά μέχρι να στήσουμε εδώ, να ξεκινήσουμε το γύρισμα. Πες μου λοιπόν τι υλικά χρειαζόμαστε για αυτή τη συνταγή. Θα χρειαστούμε για τη ζύμη μας αλεύρι, λάδι, λίγο αλάτι και νερό. Αλεύρι το οποίο είναι για όλες τις χρήσεις. Χωριάτικο αλεύρι. Αλεύρι. 100 ml φιστικέλαιο. Νερό, αυτό είναι αναλόγως και το αλεύρι, πόσο τραβήξει. Ναι, αναλόγως πόσο θα χρειαστούμε. Και γύρω στα δύο. Σε όλες τις ζύμες φαντάζομαι βάζεις και λίγο και αλάτι. Λίγο αλάτι μέσα. Ναι. Ωραία. Και μετά. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε μάραθο. Μάραθος ο οποίος φαίνεται ότι είναι φρεσκοκομμένος εδώ από το χωριό, ε. Ναι. Πω, πω, τι ωραία. Το βρίσκουμε στα χωράφια το χωριό αυτό. Πήγες και το μάζεψες εσύ. Ναι. Άντε, μπράβο, ευχαριστούμε. Είδατε, πήγε η Παναγιώτα και μάζεψε μάραθο για την εκπομπή μας, για το κόκκινο ποδήλατο. Το ξέρεις, τη βλέπει όλη η Κύπρος την εκπομπή. Λοιπόν. Ο μάραθος, θα χρειαστούμε ρύζι, άσπρο γλασέ. Ναι. Και ζάχαρη. Και λίγο λάδι για το σοδάρισμα. Ωραία, ξεκινάμε από τη ζύμη βασικά, ναι, να την κάνουμε. Ωραία, έχεις εδώ το μίξερ σου. Είναι μισό κιλό αλεύρι. Μισό κιλό αλεύρι. Τέλεια. 100 ml λάδι για να το ριζάσουμε. Τέλεια. Και το αφήνεις με το φτερό που λέμε εμείς, σιγά σιγά να έρθει να ανακατευτεί. Μέχρι να κάνεις βόλους μαζί με το... Παναγιώτα, εσύ εδώ στην ταβέρνα έχεις βάλει τη δικιά σου πινελιά? Προσπαθώ να βάλω και τη δικιά μου, αλλά προσπαθώ να κρατήσω και τα κυπριακά παραδοσιακά. Ναι. Είναι πάρα πολύ βασικό να κρατάμε την παράδοση και δεν σου κρύβω, ότι πιστεύω, δεν θέλω να το πω εγώ, αλλά ό,τι λένε, ότι το κόκκινο ποδήλατο βοηθάει σε αυτό στο να αναβιώσουμε την παράδοση και να δούμε πράγματα στα χωριά για να μην τα ξεχάσουμε. Ναι. Που είναι πάρα πολύ βασικό. Προσπαθούμε να χάσουμε την παράδοση. Μάλιστα. Λοιπόν, αλατάκι θα βάλεις μέσα. Προσθέτω μία μπρέζα αλάτι. Ωραία. Τέλεια. Και το αφήνεις να ριζάσει που λες, ναι, έτσι. Το νερό είναι χλιαρό ή από τη βρύση όπως χλιαρό είναι? Χλιαρό για να γίνει πιο λίγα η ζύμη. Ωραία. Το οποίο όταν ριζάσει τότε μετά σιγά σιγά θα ρίξεις να το προσθέτεις, ναι, σωστά. Ζαμπούσες. Αυτό είναι. Είδες. Αρχίζω και το βρίσκω. Κυρίες και κύριοι, φτιάχνουμε ζαμπούσες. Λοιπόν, όταν ριζαστεί το αλεύρι μας, αλλάσουμε το πεταλόν και βάζουμε το γάντζο. Ο γάντζος είναι αυτός που πάντα χρειάζεται για να φτιάχνουμε τις σωστές ζύμες. Και ειδικά το ζυμάρι για τις ζαμπούσες. Και προσθέτουμε σιγά σιγά νερό. Αναλόγως το αλεύρι, θα δείτε το νερό που θα σας πάρει, αυτό που λέμε όσο πάρει. Αλλά στο μισό κιλό πιστεύω ότι θα πάρει γύρω στις 2 κούπες, δηλαδή αντίστοιχα γύρω σε 450 ml. Θα το δούμε. Σιγά σιγά λοιπόν και θα γίνει μια ωραία λαστιχωτή κελία ζύμη, την οποία την αφήνεις να ξεκουραστεί, Παναγιώτα. Ναι, θα την αφήσουμε να ξεκουραστεί μέχρι να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Ωραία. Και μετά θα την ανοίξεις έτσι θα με το μπλάστ. Ναι. Κάτσε να σου πω πόσο νερό έχεις βάλει μέχρι τώρα, γιατί το έχω μετρήσει, ήταν 650, έχεις βάλει 250-265-270 περίπου. Λίγο ακόμα, γύρω στα 300 θα πάρει, εκεί. Εγώ πάντως
Την κόβω να είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη γιατί έχει ξεκολλήσει εντελώς από τα τυχώματα και έγινε και μια μάθηση. Ωραία λία. Πάμε λοιπόν. 300 ml νερό. Βάλαμε. Ωραία. Κάτσε να σου φέρω εγώ μια πλαστική μεγράνη. Εδώ. Πιάνετε μια μπαλίτσα. Και την τυλίγουμε να ξεκουραστεί. Τέλεια. Ξεκουράσου καλή μου γιατί θα γίνεις μια πολύ ωραία πιτάκια τα οποία τα λένε ζαμπούσες. Τα θέλεις. Έλα, πάρ' να. Ας την εκεί να ξεκουραστεί και πάμε σιγά σιγά να φτιάξουμε Την γέμιση μας. Ναι. Να βάλω την κατσαρόλα στη φωτιά. Βάχτη για να βάλουμε λίγο λάδι να βράσει. Άντε. Εγώ εδώ θα βάλω λίγο λαδάκι. Πόσο να βάλω για πες μου. Μέχρι να γεμίσει λίγο. Α, βάζεις αρκετό. Ναι. Α, κάτσε, άμα βάζεις αρκετό, ξέρεις τι θα κάνω. Το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Για να πάει πιο γρήγορα. Νομίζω ότι είμαστε καλά εκεί, έτσι. Ναι. Ωραία. Θα ψιλογόψουμε το μάραθο. Το μάραθο θα μυρίσει. Όλη η ταβέρνα, είμαι σίγουρος. Παναγιώτα, ναι. Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα ήσουν στο δωμάτιό σου, τελειώνοντας τη σχολή και θα σκέφτηκες τώρα να πάω στους γονείς ή να πάω να δουλέψω από εδώ και από εκεί. Την έκανες αυτή τη σκέψη, ναι ή όχι? Σίγουρα την έκανα αυτή τη σκέψη. Είδες. Και... αλλά τελικά κατάληξα στο να επιστρέψω πίσω στο χωριό, στη δική μου δουλειά. Γιατί έτσι είναι ένας λόγος για να προωθήσω τα υπόλοιπα παιδιά να μείνουν στο χωριό. Αυτό γιατί είναι πολύ μετά βασικό. Θα καταστραφούν. Βέβαια, τα χωριά. Πήγε πρώτα και δούλεψε και σε κάποιο ξενοδοχείο και έμαθε πράγματα και μετά γύρισε. Μακάρι να σκεφτόντουσαν πολύ σαν και σένα και έτσι πίστεψε ένα, θα πήγαινε η οικονομία της χώρας καλύτερα. Yeah. Όχι μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ίδια χώρα είμαστε. Λοιπόν, ψιλοκόβουμε το μάραθο. Πω πω πως μυρίζει. Ο παππούς είναι αυτός εκεί που ήρθε τώρα. Ε? Όχι, όχι. Α, όχι. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι το ποδήλατο πάει σε όλη την Κύπρο. Εσείς βέβαια βλέπετε ότι γίνεται μπροστά από την κάμερα. Τώρα μακάρι να μπορούσα να είχα μια αντίθετη κάμερα να σας δείξω πόσος κόσμος είναι από πίσω, εδώ από το χωριό, που βλέπει την αγαπημένη Παναγιώτα να φτιάχνει τις ζαμπούσες. Όταν βράσει το λάδι μας... Κάνε το ανάβει και λίγο πιο δυνατά για να σου βράσει. Έχω πιάσει την κουβέντα, έχω παρασυρθεί από τα ωραία πράγματα που μας φτιάχνεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Φεύγεις σε ένα νησί. Μια εβδομάδα δεν έχεις να φας τίποτα. Και μετά σου λένε. Την κάνω αυτή την ερώτηση πάντα στην εκπομπή. Ναι. Τι φαγητό θα ήθελες να φας? Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Ποιο θα ήταν? Αγαπημένο δεν έχω, αλλά κυπριακή κουζίνα σίγουρα. Έλα, θα μου πεις, τι θα ήθελες? Τα κουπέπια της γιαγιάς μου. Τα κουπέπια της γιαγιάς, εντάξει. Δεκτών. Τι βάζω μέσα, βάζω μαραθώ? Ναι, έχει βράσει. Ναι, έχει βράσει, ναι, έχει βράσει. Πάμε να βάλουμε λοιπόν το μάραθο. Ωραία. Να ανακατεύω έτσι. Ωραίες μυρωδιές. Αυτή λοιπόν είναι η συνταγή που την έκανε η μαμά ή την έκανε η πιο παλιά γιαγιά? Την έκανε η γιαγιά όπου την έμαθε της μαμάς και η μαμά σε μένα. Αυτά είναι. Σκέψου ότι την έκανε η γιαγιά που την έμαθε της μαμάς, που την έμαθε σε σένα και τώρα τη βλέπει όλη η Κύπρος. Ναι. Εντάξει, και θα τη γράψουμε να την κάνουμε. Αλλά βέβαια την αυθεντική θα πρέπει να έρθουν εδώ στην ταβέρνα Βατσινιά να τη φάνε. Για να δούμε. Σοτάρουμε μέχρι να βγει το άρωμα όλων του μάραθου, να μαραθεί καλά. Το όνειρό μου ξέρεις τι είναι, πότε θα βγουν κάμερες που να πηγαίνει η μυρωδιά στα σπίτια. Ναι. Εκεί θα γίνει και χαμός. Και μετά τι θα ρίξεις, Παναγιώτα? Ξέρουμε λίγο αλάτι για να το βοηθήσει να μαράνει πιο εύκολα. Σωστά. Να βγάλει την υγρασία του. Ναι. Πολύ σωστά. Ωραία. Άμα θες να χαμηλώσω τη φωτιά μου, λες. Ξέχα μου, άμα δεν βάλω το χέρι στην κατσαρόλα δεν μπορώ. Ναι. Είμαστε έτσι, κάνουμε την ίδια δουλειά, το καταλαβαίνεις.
Ωραία. Okay. Και αν δεν απατώμε, από ό,τι μου είπε, ξέρεις, η μαμά και ο μπαμπάς πάντα λένε για το παιδί τους τα καλύτερα, ναι, ότι πήρες βραβείο. Ναι, για έχω πες. Πάει με τη σχολή και την ομάδα μου, η Ότι Σεφ, ναι, μάλιστα. Σε διαγωνισμό στην Ελλάδα. Να χαιρετήσουμε λοιπόν όλα τα παιδιά, όλους τους συναδέλφους τους μάγειρες της Ότι Σεφ. Και... Είχα πάει και με τη σχολή σε διαγωνισμό, ναι, αλλά και με την Ότι Σεφ, όπου ήρθαμε δεύτερη παγκόσμια με το σχολή, δεύτερο σχολείο. Μπράβο. Και είχα πάει και στο Euroskills πριν 2,5 χρόνια, όπου ήρθα δεύτερη Παγκύπρια. Μπράβο ρε Παναγιώτα, άντε και σ' ανώτερα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να πούμε τι έχουμε κάνει. Έχουμε βάλει, καταρχήν πολύ γρήγορα, χαμηλώνω τη φωτιά για να μην μας καεί. Πολύ γρήγορα, ανακατεύω. Έχουμε βάλει το αλεύρι με το λάδι, το φιστικέλαιο, το αλάτι και το νερό και φτιάξαμε μια πάρα πολύ ωραία ζύμη. Πρώτα με το φτερό, με το φτερό και μετά με το γάτζο. Πάει αυτό, την έχουμε αφήσει να ξεκουραστεί. Και τώρα η Παναγιώτα έκοψε πολύ ωραία το μαραθώ ψιλοκομμένο. Εγώ τον έχω εδώ σιγαρίσει με το ελαιόλαδο και λίγο αλατάκι για να βγάλει τα υγρά του. Και θα προσθέσεις τώρα... Προσθέτουμε 1 λίτρο νερό. Ωραία. Έχει και εδώ ακριβώς 1 λίτρο εδώ είσαι. Ωραία. Και θα ρίξεις μέσα ριζάκι. Και... Μόλις χοχλάσει καλά. Τι ρύζι ρίχνεις για να το ακούσουμε. Είναι άσπρο γλασέ. Άσπρο γλασέ λοιπόν. Δεν το έχεις ξεπλύνει όπως είναι. Ε? Το έχω ξεπλύνει. Α, το ξεπλένεις. Ναι, ναι. Ωραία. Έχει βράσει με το μάραθο και το λίγο αλατάκι. Εδώ προσθέτουμε 2 ποτήρια ρύζι γλασέ άσπρο. Ωραία. Και το αφήνουμε μέχρι να ψηθεί το ρύζι. Τέλεια. Άρα 2 ποτήρια είναι 500 γραμμάρια, το κλασικό 1-2 δηλαδή. Ναι. Ένας όγκος ρύζι, 2 όγκοι νερό και μέσα είναι ο μάραθος και το αλατάκι. Καλό είναι στην αρχή να το ανακατέψετε για να βγει έτσι και το άμυλο από το ρύζι. Και χαμηλώνω τη φωτιά και το αφήνουμε. Και το αφήνουμε και λίγο πριν ψηθεί. Με καπάκι το βάζεις ή χωρίς. Τώρα θα κάνουμε καπάκι για να ψηθεί πιο γρήγορα. Εντάξει. Ωραία. Άρα. Εμείς θα το βάλουμε εδώ να γίνει. Αλλά εσύ όμως εκεί έχεις μια κατσαρόλα έτοιμο, γιατί αυτό παίρνει την ώρα. Μπορείς τον μπολ που το έχεις, για να το δείξουμε πώς γίνεται. Αυτό μόλις βράσει, γίνεται λίγο έτσι. Πριν τελειώσει όμως, βάζουμε τη ζάχαρη. Θα βάλουμε τη ζάχαρη. Θα τη βάλουμε και εδώ, απλώς για να το δούμε πώς γίνεται. Το βλέπουμε. Νικόλα, το βλέπεις εσύ σε κοντινό, έτσι δεν είναι? Ωραία. Και αυτή λοιπόν εδώ που έχει κρυώσει είναι η γέμιση για την... Ναι, γέμιση για τις ζαμπούσες. Για τις ζαμπούσες. Το αφήνουμε εδώ και εμείς θα καθαρίσουμε τον πάγκο μας και θα πάμε να ανοίξουμε το φύλλο για να φτιάξουμε τις... 1, 2, 3... Ζαμπούσες! Λοιπόν, έλα, ρίξε και τη ζάχαρη. Είναι 2 ποτήρια ζάχαρη. Όσο και το ρύζι δηλαδή. Ναι. Όπου και γίνεται γλυκό. Και ανάλογα με το πόσο γλυκιά τη θέλουμε, προσθέτουμε ή αφαιρούμε. Λοιπόν, Παναγιώτα, πριν ξεκινήσουμε να ανοίγουμε τη ζύμη, θέλω να σου εκμυστηρευτώ κάτι ως επαγγελματίας μάγειρας κι εγώ, γιατί είμαι σε εστιατόρια και κάνω αυτή τη δουλειά. Όταν γυρίζεις στους τόπους και στο εύχομαι να ταξιδεύεις, γιατί όταν ταξιδεύεις θα δεις και θα μάθεις πολλά πράγματα για τη μαγειρική, πρέπει να σκέφτεσαι τι άλλο μπορείς να κάνεις. Εγώ τώρα ξέρεις τι έχω σκεφτεί με αυτή τη συνταγή που μου έδωσες εσύ. Σκέφτηκα με το μάραθο, μιας και έβαλες και γλυκό το ρύζι, να φτιάξω ένα ριζόγαλο με γεύση μάραθο. Ναι. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Νομίζω θα είναι πάρα θα πολύ ωραίο. Θα ταιριάζει πολύ. Ωραία. Δηλαδή να το βράσεις με γάλα. Αυτό λοιπόν να το αφήσουμε να βράσει. Εμείς έχουμε και το έτοιμο. Θα το βάλουμε στην άκρη, έτσι ώστε να βάλουμε πάνω στη φωτιά. Το λάδι μας για να βράσει για το θα ζητήσω λοιπόν τη μαμά να έρθει εδώ. Ελάτε ένα λεπτό να σας δώσω την κατσαρόλα. Έτσι, ευχαριστούμε πολύ. Για να βάλουμε εδώ το λάδι να αρχίσει να βράσει, το λέτε, να ζεσταίνει. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε, να φτιάξουμε ωραία τα πιτάκια. Κόβουμε τη ζύμη μας σε λωρίδες. Μάλιστα. Θέλω πολύ να δω πώς το κάνεις αυτό. Και μετά σε μπαλάκια.
έτσι. Ναι. Βάζουμε λίγο αλεύρι κάτω. Παίρνουμε τον πλάστη. Θα κάνω καλά τα μπαλάκια. Ναι. Και το ανοίγουμε ανάλογα σε στρογγυλό σχήμα. Πολύ ωραία, Τζίμι. Σου τι ωραία που γίνεται. Το πιέζεις καλά και μετά αρχίζεις και κλείνεις, κλείνεις. Και γίνεται ωραίο το μπαλάκι. Έτσι, το ανοίγουμε σε λεπτή στρώση. Παναγιώτα, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή είναι μια συνταγή που τη βρίσκει πάντα όποιος έρθει εδώ στην ταβέρνα. Στην ταβέρνα, είναι στο κατάλογο. Είναι παραδοσιακό. Δεν το έχουμε σπίτι. Α, είναι στην εστίαση όμως την κάνετε. Όχι, απλά είναι παραδοσιακό του χωριού. Άρα είναι κάτι που το έκανε για μας, ναι. Για το κόκκινο ποδήλατο. Σε ευχαριστώ πολύ. Το ανοίγεις έτσι. Κάποιος μπορεί να το ανοίξει και σε μηχανή. Ναι. Άμα θέλει, γιατί όχι. Αν και με τον πλάστη είναι πιο ωραία. Και ανοίγεις σε λεπτό φιλ. Να το πιάσω, να το δω. Α, πολύ ωραίο έχει γίνει. Έλα. Και πόσο βάζεις μέσα, μια κουταλιά. Μια κουταλιά γεμάτη. Ωραία. Και το κάνουμε μισοφέγγαρο. Μισοφέγγαρο, το πατάς. Και αυτή την τηγανίζεις. Ναι, και μετά το κάνουμε έτσι για να μην μας ανοίξει την ώρα του ψησίματος. Σωστό. Μπορεί να το πατήσεις και με ένα πυρούνι στην άκρη. Ωραία. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα φτιάξουμε εμείς 5-6 να τις ετοιμάσουμε για να βράσει και το λάδι και να τις ρίξουμε στο τηγάνι. Εντάξει. Εντάξει, έχουμε κάνει καλή παραγωγή, έτσι. Ναι. Κάτσε. Γι' αυτό δεν το έχω κάνει και. Πρέπει να το κάνω. Μάγειρας που σέβεται το επάγγελμά του, πρέπει όλα να τα δοκιμάζει. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Έχουμε κάνει παραγωγή εδώ. Μαζί με την Παναγιώτα. Για δες το λάδι, τι λέει. Είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο. Ναι. Για δώσε μου το μαχαίρι. Και ένα έτσι εγώ που μου αρέσει. Για να ξέρω τι είναι αυτό που έκανα εδώ το τελευταίο. Για να το φάω. Έτσι. Καλό. Καλό. Λοιπόν, το βάζω. Ναι. Εσύ είσαι σεφ. Το βάζεις, το ναι. Βάζω. Είναι έτοιμο. Πόσα βάζεις μαζί συνήθως. Περίπου τώρα φοράει... 3-4. Ναι. Άντε να βάλουμε και αυτό. Αυτό δεν είναι το δικό μου, το ξέρω. Λοιπόν, πόση ώρα περίπου αυτά θέλεις μέχρι να ψηθεί η ζύμη, μέχρι και, να ψηθεί η ζύμη. Και γίνονται ωραία έτσι χρυσαφίζουν, ροδίζουν, ναι. Λοιπόν, να σας πω ότι όση ώρα προετοιμάζουμε εδώ τις... Πες το. Τις ζαμπούσες. Τις ζαμπούσες. όλοι από πίσω θέλουν να τις φάνε, αλλά πρώτα θα δοκιμάσουμε εμείς και μετά και θα μετά. Δώσουμε και σε όλους τους άλλους. Εσείς, άμα θέλετε, θα βάλετε εδώ τηλέφωνο, θα δώσετε παραγγελία στην Παναγιώτα να σας φτιάξει και να έρθετε να φάτε. Αυτές τις γυρίζουμε και ανάποδα. Επειδή καλύπτεται, χρώμα, ναι, ναι. Παίρνουν χρώμα και από τις δύο πλευρές. Και τις σερβίρεις με μέλι, με άχνη ζάχαρη. Με άχνη ζάχαρη. Με άχνη ζάχαρη. Άρα λοιπόν, αν κάποιος έρθει τη Βαβατσινιά, όπου είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χωριό, να κάνετε βόλτα, θα δείτε μέχρι κάτω τη θάλασσα. Μπορείτε να πάτε στην εκκλησία που είναι πολύ όμορφη και ακριβώς απέναντι και λίγο πιο κάτω, εγώ πήγα στην εκκλησία, ναι. Είδα και το Πάτερ Βασίλειο, θα έρθετε να φάτε πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Ποιο είναι το όνειρό σου εδώ στο εστιατόριο, στην ταβέρνα. Έχεις ονειρευτεί, ας πούμε, να φτιάξεις κάτι παραδοσιακό με κάτι με μοντέρνο τρόπο, ας πούμε. Δεν σου λέω όλα τα πιάτα, αλλά να φτιάξεις κάτι δικό σου. Ή έχεις κάποιο άλλο όνειρο. Εντάξει, το όνειρο μου είναι να μπορέσω να μείνω εδώ και να ακολουθήσω όπως είναι η ταβέρνα, να μπορώ να την κρατήσω όπως είναι τώρα. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνεις. Αν το θέλεις, θα το κάνεις. Ναι.
Αυτό είναι μεγάλο όνειρο έτσι κι αλλιώς. Ναι. Είναι ωραίο. Και σκέψω ότι ήδη έχεις σπουδάσει. Έχεις έρθει, έχεις αρχίσει και δουλεύεις, άρα το έχεις κατακτήσει σε μεγάλο βαθμό. Στις αρχές. Στις αρχές, ναι, εντάξει. Είναι έτοιμες όταν ρωτήσω. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός, λέει έτσι, άρα... Για να δούμε. Ωραία. Κατά αυτό λοιπόν τον τρόπο, εμείς θα ψήσουμε και τις υπόλοιπες και θα τις βάλεις κατευθείαν στο πιάτο. Μετά, πώς τις βάζεις. Τις βάλαμε εδώ για να φύγει το λάδι. Ωραία. Βάζεις κάτω αχνή. Ναι. Εμένα μου αρέσει να είναι μπόλικη, δεν ξέρω, έτσι πρέπει να είναι. Ναι, πρέπει να είναι αρκετή η ζαχαρή. Ωραία. Μετά τις βάζουμε. Με προσοχή να μην καείτε. Τις βάλω έτσι ωραία γιατί θα τις φωτογραφίσουμε κιόλας. Για να βάλουμε τη συνταγή στο OK, την οποία θα τη βρείτε μαζί με τη σημερινή, κάθε Κυριακή, στο και περίπτερο. Βάζουμε. Βάζω και από πάνω άχνη ζάχαρη. Ωραία. Παναγιώτα, θέλω να, όσο ψήνονται οι υπόλοιπες ζαμπούσες, θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ. Η συνταγή είναι υπέροχη, θα δοκιμάσουμε. Εσείς είτε από κοντά είτε από πιο μακριά μπορείτε να έρθετε εδώ να δοκιμάσετε ωραίο, παραδοσιακό, κυπριακό φαγητό. Και εγώ, μιας και εδώ είναι ψηλά, θα κατηφορήσω με το ποδήλατό μου και για άλλα χωριά και θα πάω να ανακαλύψω και άλλες πολλές συνταγές με το αγαπημένο μου κόκκινο ποδήλατο. Μην ξεχνάτε στο Facebook κόκκινο ποδήλατο στα ελληνικά για να μπορείτε να βλέπετε φωτογραφίες από όλα αυτά που κάνουμε, από παντού όπου γυρνάμε, συνταγές και όλα μας τα νέα. Εσείς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.